Στον παλμό των αυτοδιοικητικών εκλογών του Οκτωβρίου, ένας ακόμα συνδυασμός εισήλθε και επίσημα στην εκλογική μάχη. Στην ανακοίνωση του ονόματος της δημοτικής κίνησης «Όνειρο είναι τα Χανιά», προχώρησε το απόγευμα της Δευτέρας η υποψήφια δήμαρχος Χανίων Κατερίνα Μανιμανάκη. Επιζητούμε μια πόλη λειτουργική, σύγχρονη, δυναμική, μια πόλη που δημιουργεί ευκαιρίες, που είναι φιλική στην καθημερινότητα του πολίτη. Μια πόλη που αναπτύσσεται χωρίς να αμελεί το πολιτιστικό και ιστορικό της υπόβαθρο, που γίνεται πόλος έλξης και τουριστικός προορισμός, όχι όμως σε βάρος των κατοίκων της. Μια πόλη παραγωγική που κρατάει τον κόσμο της και προσελκύει νέο. Που αναπτύσσεται χωρίς να δημιουργεί διαδοχικές κρίσεις στη στέγαση, τις εκπαιδευτικές υποδομές, τη διαχείριση του δημόσιου χώρου, την υγεία, τις αθλητικές υποδομές, τη μετακίνηση και την πρόσβαση. Η υποψήφια δήμαρχος έκρινε απαραίτητες πάνω απ' όλα την πολιτική βούληση και την συμμετοχή των πολιτών. Ιδιαίτερη αναφορά στις προεκλογικές δεσμεύσεις του συνδυασμού έγινε στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας, στη διαχείριση του δημόσιου χώρου, στη μετακίνηση και στην προσβασιμότητα, αλλά και στο περιβάλλον εν ώψη της κλιματικής κρίσης. Καιρός να επαραφέρουμε στο επίκεντρο την ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά της πόλης μας, να έχουμε όρια στην υπέρμετρη τουριστική χρήση και να αξιοποιήσουμε τη δημόσια περιουσία σε αυτήν για την προστασία και την ανάδειξη της μοναδικής ιστορικότητας πόλης. Οι πολίτες βιώνουν την επιδείνωση των κοινωνικών υποδομών στην εκπαίδευση, στην υγεία, την επιδείνωση ή μάλλον την πλήρη δυσαρμονία των αθλητικών εγκαταστάσεων και υποδομών με ανάγκες άθλησης των πολιτών. Η δημοτική κίνηση στηρίζεται από το ΣΥΡΙΖΑ, ανοίγοντας όμως προς όλες τις μεριές, με ανθρώπους από όλα τα κόμματα, αφού όπως τόνισε η υποψήφια δήμαρχος, τα κόμματα πρέπει να μπαίνουν στην άκρη και να δίνεται χώρο στις συλλογικότητες για το καλό της πόλης.